Είναι Θεσσαλονικιά με καταγωγή από τη Δράμα, σπούδασε δημοσιογραφία, αλλά την κέρδισε το τραγούδι. Έχει τραγουδήσει στις μεγαλύτερες πίστες, αλλά και στο Ηρώδιο. Οι συνεργασίες της είναι αμέτρητες και ετερόκλητες. Κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες, αλλά και βραβευμένη λαϊκή τραγουδίστρια, ως η καλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια. Είναι η κυρία Νατάσα Θεοδωρίδου. Κυρία Θεοδωρίδου, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια. Δεν είναι κάτι ψέματα από αυτά που είπα. Όχι, σαφώς και δεν είναι ψέματα, αλλά όταν τα ακούς έτσι όλα μαζί, νιώθεις κάπως. Προσπαθούσα τα όλα μαζί να τα βάλω στην εισαγωγή σε αυτό το απίθανο βιογραφικό, μια διαδρομή στη μουσική αφιερωμένη και πολλές δουλειές, ατελείωτες, συνεργασίες, σπουδές, διαφορετικές. Ναι. Από το 1996 μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Αυτές οι συναντήσεις, οι συνυπάρξεις που είχατε, τις περιμένετε. Μισό λεπτό να διορθώσω κάτι. Ναι. Από το 1997 δισκογραφημένη, αλλά από το 1987 ξεκινώ να τραγουδώ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Χάντρες. Να τα πούμε έτσι για να μπει μια ωραία, αφού κάναμε τόσο πήγαμε στο παρελθόν, να το πούμε σωστά. Από τις Χάντρες. Από όχι. Ξεκίνησα από έναν άλλο χώρο, από το... ήτανε στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, στο Κάστρο. Και μετά πήγα στις Χάντρες. Μετά πήγα. Στο χωριό μου, στον Εύωσμο. Ναι, από τον Εύωσμο ξεκίνησα. Και βέβαια μια διαδρομή που δεν ξέρω, την ονειρευτήκατε ποτέ. Τι φανταστήκατε ότι μπορεί να συνεργαστείτε με όλους αυτούς. Όχι. Να μουσχουρή. Όχι, όχι, προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Απλά ήταν και είναι, συγγνώμη, μεγάλη μου αγάπη. Ζω με αυτό, ζω γύρω από αυτό, ζω γι' αυτό, ζω με αυτό. Και είμαι τόσο ευτυχής που από το πρωί που ξυπνάω, η μόνη μου έννοια είναι αυτή, είναι το πώς θα οργανώσω όσο πιο καλά γίνεται όλο αυτό που έχω χτίσει τόσα χρόνια, ώστε να παραμένει εκεί που εγώ το θέλω και πώς θα το κάνω πάντα και καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο για να ανταποκρίνομαι σε αυτή την τεράστια αγάπη του κόσμου. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αφίδρομη όμως αγάπη. Γιατί φάνηκε και την περίοδο της καραντίνας ότι σας έλειπε και εσάς περισσότερο, ίσως και από τον ίδιο τον κόσμο, αυτή η επικοινωνία. Το νιώθατε. Κοιτάξτε, εγώ όταν ξεκίνησα, φαντάζομαι ότι λέτε για αυτά τα live που έκανα από το σπίτι. Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησα, δεν ήξερα γιατί, αν με βλέπουν, ποιοι με βλέπουν, πόσοι με βλέπουν και τι εισπράττουν. Οπότε δεν είχα ζυγαριά να πω, αχ, εμένα μου λείπει περισσότερο, του κόσμου του λείπει λιγότερο. Εγώ έκανα αυτό που όπως πάντα κάνω, αυτό που λέει η καρδιά μου και απλά ο κόσμος εισέπραξε αυτό που έλεγε η καρδιά μου. Δηλαδή τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο και μου το ανταπέδωσε χίλιες φορές παραπάνω. Και μια αλήθεια μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, έχετε μια συμπεριφορά που φαίνεται πάρα πολύ αληθινή και ειλικρινή, αυθόρμητη, παρορμητική. Δεν ξέρω. Παρορμητική όλα με την αυτά. Καλή έννοια όμως, όχι με την κακή. Είναι και παρορμητική. Εγώ νομίζω ότι η τέχνη είναι μια αλήθεια από μόνη της. Η τέχνη δεν μπορεί να έχει μέσα κανένα ψήγμα ψέματος. Κανένα. Δεν επιτρέπεται. Πάντα κατά τα δικά μου μέτρα και σταθμά. Οπότε εγώ επειδή την υπηρετώ πιστά και την υπηρετώ με προσήλωση και με απόλυτη, πώς να το πω, τα δίνω όλα, δηλαδή δεν κρατάω τίποτε για οτιδήποτε άλλο, δεν επιτρέπω ούτε και στον εαυτό μου, γιατί είμαστε άνθρωποι και μπορεί κάποια στιγμή να παρασυρθούμε και να φύγουμε λίγο από το κέντρο μας. Παρόλα αυτά όμως δεν επιτρέπω στον εαυτό μου κανένα κάτι λιγότερο από την αλήθεια, κανένα ψέμα και κανένα λάθος. Προσπαθώ, κανένα λάθος. Πόσες θυσίες είχε αυτή η επίπονη διαδικασία? Επίπονη δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω ότι είναι επίπονη. Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ αυτή τη λέξη. Δεν την έβαλα ποτέ, δηλαδή όταν ασχολούμαι με την τέχνη μου και όταν μιλάω για την τέχνη μου, δεν έχω καθόλου αυτή τη λέξη μέσα. Αλλά οι θυσίες είναι πάρα πολύ. Και επιτρέψτε μου να σας πω με τα λόγου γνώσεως και με μία βεβαιότητα τώρα, γιατί μου το επιτρέπουν τα χρόνια, τα πολλά χρόνια, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Το τραγούδι, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλάω εγώ, είναι πρωταθλητισμός. Και απαιτεί εντός εισαγωγικών από εμάς υγεία, ψυχική και σωματική, και κυριολεκτό, δηλαδή πρέπει να είσαι σωματικά υγιής για να αποδώσεις τα μέγιστα.
ψυχικά υγιής, έτσι αυτό το γνωρίζουμε για οποιοδήποτε επάγγελμα. Και θέλει οι κεραίες να είναι πάντα ανοιχτές. Πρέπει δηλαδή, επειδή αλλάζει ο χρόνος, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν ενδεχομένως και οι ήχοι, πρέπει πάντα να είσαι εκεί, σε εγρήγορση και να αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει αυτή την επιτυχία, την αποδοχή του κόσμου, όλο αυτό το μεγαλείο, στην κορυφή. Ναι. Να διατηρήσει όλα αυτά. Την ισορροπία του, τον balance του. Πολύ δύσκολο. Αλλά ταυτόχρονα και με ένα μαγικό τρόπο εύκολο, όταν έχεις καταλάβει τι κάνεις. Ή μάλλον όταν έχεις καταλάβει γιατί το κάνεις. Είναι πιο σημαντικό να το καταλάβεις αυτό από το ότι το κάνεις, γιατί το ότι το κάνεις είναι πια και η φύση σου, η δεύτερη φύση σου, γιατί είναι τόσα πολλά τα χρόνια που αυτό έχεις μάθει να κάνεις και αυτό θες να κάνεις. Αλλά όταν αντιληφθείς γιατί το κάνεις, έχεις φτάσει στο φινάλε, στη λύση. Ναι. Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζει ο κόσμος? Εγώ παρατηρώ τον κόσμο. Μου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μέχρι να ξεσπάσει η πανδημία, είχε χαθεί το νόημα της διασκέδασης. Έβλεπα πολύ κόσμο να είναι με τα κινητά και να τραβάει, να κάνει μια απευθείας μετά ένα live από το κινητό του, παρά να απολαμβάνει είτε τον καλλιτέχνη που πήγαινε να δει, είτε ακόμα και την παρέα με την οποία ήταν και συνοδευόταν. Ναι, ξέρετε, νομίζω αυτό έχει μπει στη ζωή μας γενικότερα. Όχι μόνο στη μουσική, αλλά και σε ένα εστιατόριο αν πας ή σε ένα καφέ, βλέπεις ανθρώπους που κάθονται μαζί και ταυτόχρονα δεν είναι και μαζί. Είναι ξεχωρένος από τον άλλο. Αυτό λογικά γίνεται και στα μαγαζιά που τραγουδάμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι πάντοτε κακό. Είναι μια μεγάλη παρέα, αν θες λίγο έτσι να το γλυκάνεις και να του μαλακώσεις τις γωνίες, είναι μια μεγάλη παρέα η οποία για σένα έχει έρθει. Αλλά στη διάρκεια βλέπει λίγο και το φίλο του, βλέπει λίγο και κάποιον άλλο, βλέπει λίγο και το κινητούλι του. Όλα μαζί. Λοιπόν, από τον πρώτο δίσκο που έγινε Χρυσός και Πλατινιένος μέχρι τον 17ο, 17 δίσκοι, 20. 19, 20. Ναι. Εκεί νομίζω. Γύρω στους 20. Μπορεί. Γύρω στους 20 δίσκους. Από τον πρώτο που έγινε Χρυσός, Πλατινιένος μέχρι σήμερα που δεν έχουμε δίσκους. Δεν έχουμε κάτι από αυτό. Αυτό είναι στα πλαίσια αυτής της αλλαγής που έλεγα και πριν. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι κακό που αλλάζουν. Και εγώ, ας πούμε, τώρα έχω βγάλει 6 τραγουδιά. Τα οποία βγήκαν μόνα τους, ως μεμονωμένα. Τώρα θα κάνω ένα δίσκο. Δεν είναι πια ως φυσικό προϊόν ο δίσκος, δεν υπάρχει. Δεν υπηρετεί τόσο πολύ το τραγούδι, αφού το αγοράζουμε όλοι με έναν άλλο τρόπο, διαδικτυακά. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην υπάρχει η μορφή αυτή, έστω και για το Θεαθήνε, για μας, για μας που το αγαπάμε και θέλουμε να έχουμε στη συλλογή μας τους δίσκους. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σε κάτι, αλλά okay, είναι μια χαρά. Αυτά όλα τα τραγούδια που θα είναι στο καινούριο δίσκο, τι θα είναι? Αυτά είναι τα υπάρχοντα ήδη, δηλαδή ο Χαρτοπόλεμος, η Έξαψη, το Υπάρχω για σένα, το Ποιο είχα πει πριν, το... όπου είναι άλλα 2-3 που δεν τα θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων αυτά. Και κάποια καινούργια που έρχονται. Τώρα σε λίγο έρχεται και άλλο ένα τραγούδι. Ναι, ποιος τα έχει γράψει? Τώρα τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, με τον Γιώργο τον Σαμπάνη. Οπότε κάπου εκεί κοντά είμαστε. Θα έχετε και άλλο τραγούδι από τον κύριο Μαρινάκη? Αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάνει κάποια κουβέντα. Αυτά τα δύο ήταν όπως έπρεπε, ήταν ωραία. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Οπότε αν προκύψει και άλλο, καλοδεχούμενο. Τι διαφορά έχει τώρα μια πίστα από ένα θέατρο? Και πώς βλέπετε και εσείς τον κόσμο? Εντάξει, διαφορά έχει, είναι φανερή η διαφορά, λόγω του ότι σε ένα θέατρο είναι όλοι καθήμενοι, δεν χορεύουν, δεν αποσπάται η προσοχή τους, είναι πιο συμπτυγμένο το πρόγραμμα γιατί σε απολαμβάνουν μόνο σου, δεν χρειάζεται δηλαδή να μπαινοβγαίνουν και άλλοι τραγουδιστές να μεγαλώσει ο χρόνος. Οπότε, εγώ τη διαφορά την βλέπω εκεί. Εμένα η απόδοσή μου είναι πάντα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, είτε είμαι σε μια πίστα, είτε είμαι σε ένα θέατρο. Και ο κόσμος το εισπράττει ανάλογα. Έχοντας τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα, στις μεγαλύτερες πίστες, πού θα θέλατε να τραγουδήσετε, που ακόμα δεν έχετε? Όπου ήθελα τραγούδησα.
όπου ονειρεύτηκα τραγουδιστά. Αν το ονειρευτώ, θα το δείτε. Θα είναι γιατί το ήθελα εκείνη τη στιγμή. Δεν σκέφτομαι κάτι που θέλω να κάνω μετά από χρόνια, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ. Γεννιέται η επιθυμία. Οπότε, όταν έρθει η ώρα, θα το καταλάβετε ότι αυτό ήθελα να κάνω. Ναι. Όπως τώρα. Έχω δει τις κόρες σας στη βράβευσή σας, νομίζω ήταν. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ εξαιρετικά πέρυσι. Συγκινητική στιγμή. Βέβαια. Και για εμάς που δεν έχουμε κάποια σχέση μαζί. Εννοείται. Αλλά κατάλαβα το δέσιμο που υπάρχει. Μεταξύ της μαμάς και των δύο κοριτσιών. Ναι. Σχέση ανταγωνισμού υπήρξε ποτέ με τα κορίτσια? Όχι, ποτέ. Ποτέ, γιατί και δεν το επέτρεψα εγώ, δεν το άφησα εννοώ να γεννηθεί, αλλά και γιατί πώς να συμβεί κάτι τέτοιο όταν οι σχέσεις είναι αρμονικές και απολύτως φυσιολογικές. Αυτό πηγάζει πάντα από ένα πρόβλημα και εμείς ευτυχώς δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Ζήτησε κάποια από τις δύο να ακολουθήσει τα δικά σας βήματα? Όχι. Έχουν άλλους δρόμους, άλλα επαγγέλματα εντελώς, με δική τους πρωτοβουλία. Ναι. Λοιπόν, τώρα διάβασα σε μια συνέντευξη, σας άκουσα, ότι ρωτήστε με, είπατε στον δημοσιογράφο για τους γάμους, για τις σχέσεις, δεν με πειράζει, με αυτά δεν στεναχωριέμαι. Πώς είναι εδώ να μην στεναχωριέται? Το είπα σε σχέση με αυτό που με ρώταγε. Mm. Καμιά φορά ο καθένας ξέρετε, αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι πάνω απ' όλα είναι το τραγούδι και εκεί έχω αφιερώσει τη ζωή μου, οπότε όλα τα άλλα είναι μαζί περίπου, έρχονται έτσι η παρεούλα. Αλλά η κορώνα είναι του τραγουδιού. Την έχω αφιερώσει εκεί, τη ζωή μου όλη. Αλλά δεν πρέπει ο έρωτας είναι σημαντικός, αλλά δεν τον αφήνω να πάει τόσο βαθιά όταν δεν υπάρχει από μόνο του το βάθος. Έτσι. Όλοι μας θέλουμε έναν άνθρωπο που να έχει αγνά συναισθήματα, ωραίες προθέσεις, όπως έχουμε και εμείς. Γιατί αυτό για μένα είναι ο έρωτας. Όταν ισχύει είναι όλα τέλεια. Όταν δεν ισχύει, πάμε παρακάτω. Πόσο δύσκολο είναι για γυναίκες σαν εσάς που είστε πετυχημένοι, είσαστε ισορροπημένοι, είσαστε δυναμικοί, όλο αυτό που περιγράφεται, το προφίλ και αυτό που είναι. Ναι. Να μπορέσει να βρει έναν σύντροφο που να έχει τις προδιαγραφές, να σταθεί δίπλα με μια τέτοια γυναίκα. Και το βλέπετε κι εσείς, φαντάζομαι, ότι πολλές γυναίκες είναι μόνο τους, γιατί δεν μπορούν να βρουν τη συντροφικότητα που τους ταιριάζει, που τους αξίζει. Εγώ δεν σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα συναισθήματα είναι τόσο αυθόρμητα και γεννιούνται εκεί που δεν τα περιμένεις, που τι να πω τώρα, εννοείται ότι όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί υπάρχει κάτι ωραίο και από κάτι έχεις, κάτι έχει γίνει. Έχω δει τα μάτια σου, έχω δει το πρόσωπό σου, γιατί αυτό είναι στην αρχή. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το βαθύ ερώτημα, τι γίνεται μετά. Μετά γίνεται ότι προκαλούν δύο άνθρωποι. Η φιλία? Η φιλία πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Σημαντική, μπορεί να είναι και πιο σημαντική από όλα η φιλία, Έχει... Πρέπει να έχει βάθος η φιλία, πρέπει να έχει άδολα συναισθήματα, πρέπει να έχει δοτικότητα, υπέρβαση, αγνότητα. Εσείς δύσκολα. Έχετε φίλους? Βεβαίως. Χρόνια από παλιά? Βεβαίως. Ναι. Και επειδή θεωρώ και τον εαυτό μου καλό φίλο, νομίζω ότι δίνω κάτι καλό και παίρνω κάτι καλό. Ναι. Σας έχουμε δει και με την κουμπάρα σας, βέβαια, που φαίνεται ότι ναι, είναι μια φιλία, είναι πέρα από το συμβατικό. Λοιπόν, αγάπησε είτε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι έχει ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει κάτι φανταστικό. Κάτι φανταστικό, γιατί είναι μια απλή, ωραία, γεμάτη συναυλία. Αυτό είναι, δηλαδή μπαίνει μέσα κάποιος και από την πρώτη νότα που θα ακούσει μέχρι την τελευταία που θα πούμε ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε αύριο, έχει ακούσει τραγούδια που αγαπάει, τραγούδια που θυμάται, τραγούδια που νοσταλγεί. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ωραία. Κατ' εμέ. Αλλά έτσι καταλαβαίνω και από τον κόσμο που έχει έρθει τόσες φορές. Πόσο δύσκολο να διαλέξεις από 20 δίσκους και πλέον τα τραγούδια για να κάνεις το ρεπερτόριο? Σε αυτό το θέμα δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί όπως είπα πριν, επειδή είσαι μόνος σου, εγώ με τον Κώστα τώρα μαζί, κάνουμε μια παράσταση τριών ωρών, μια συναυλία τριών ωρών. Οπότε έχεις το χρόνο να πεις. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχετε κουραστεί να το ακούτε ή να το λέτε? Όχι με τον τρόπο που το λες, αλλά εντάξει, από όλα τα τραγούδια δεν μπορείς όλα να αφιερώνεις την καλύτερη σου στιγμή.
Αλλά έτσι που να αγκομαχάω για να το πω, όχι, όχι, αλίμονο. Εντάξει, τώρα νομίζω αλίμονο. Ότι κάποιος, λέμε πολλές φορές, μπορείς να πει μόνο τη λέξη γραμμή και αμέσως κάποιος λέει, τραβάω μια κόκκινη γραμμή. Μια κόκκινη γραμμή, ναι, είναι και κάποια τραγούδια που σηματοδοτούν βέβαια τις καριέρες. Όπως σχεδόν 20 χρόνια αφότου έγινε η συνεργασία με την Ευαθία Ρεμπούτσικα, σχεδόν 20 χρόνια. Βέβαια. Και είναι σαν να το ακούσαμε χθες. Συνεχίζουμε και το. Τα λιμάνια. Λιμάνια. Τα λιμάνια. Ναι, εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Την οφείλω στην Ευανθία. Εκείνη εμπνεύστηκε από μένα, εκείνη μου τηλεφώνησε και εγώ ερμήνευσα όσο καλύτερα μπορούσα το τραγούδι. Και είναι ένα από τα τραγούδια που ανθίζουν, διανθίζουν την καριέρα μου. Ναι. Με την Ανά Μοσχούρη. Με την Άννα Μούσφαιρ με συνδέει μια φιλία, με τη Μάη με τη φιλία της. Μιλάμε στο τηλέφωνο, την ακούω έτσι, ξέρετε, προσπαθώ να μην την διακόπτω καθόλου γιατί είναι πάρα πολύ ωραία όσα μου λέει. Από τη ζωή της, από την καριέρα της. Είναι ένας άνθρωπος με τεράστια, τεράστια καριέρα και ωραία ζωή. Λοιπόν, τώρα τη δημοσιογραφία τι έγινε. Τίποτα. Όπως είδες, τίποτα. Πώς το είχατε σκεφτεί τότε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Μου άρεσε. Μου αρέσει γενικά μου αρέσει να γράφω, μου αρέσει να μιλάω. Οπότε με πήγε μόνο του, αλλά. Γράφετε. Τώρα όχι. Τώρα όχι. Όχι. Λοιπόν, και κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Θεοδωρίδου, τι άλλο θα θέλατε να κάνετε που θα σας έκανε ευτυχισμένη. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε που θα σας έκανε ακόμα πιο ευτυχισμένο. Κοίτα, θα ήθελα να κάνω πολύ ωραίες συνεργασίες. Μ' αρέσουν όπως έχει αποδειχθεί. Έχω κάνει πολλά ντουέτα. Έχω κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Αγαπώ τις συνεργασίες. Γιατί εκτιμώ πολλούς συναδέλφους και θαυμάζω πολλούς συναδέλφους. Οπότε θα ήθελα να κάνω έτσι και άλλες συνεργασίες. Και αυτό που κάνω τώρα τελευταία είναι να ηχογραφώ δίσκους. Τώρα ετοιμάζω κάτι, δεν μπορώ να σας το πω, αλλά θα σας το πω όταν θα έρθει η ώρα, που θα είναι πάλι έτσι όπως η Ερωτική Νατάσα που είπα αυτά τα παλιά τραγούδια. Κάνουμε τώρα το live από το Παλάς, μια νύχτα στο Παλάς, που θα είναι άλλος ένας ζωντανός δίσκος μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί το 2004 έκανα πάλι το «Μια διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα», που ήταν ζωντανός δίσκος από το Φως τότε. Οπότε μετά από τόσα χρόνια τώρα ξανακάνω και θα ετοιμάσω και έναν ακόμη δίσκο που τον είχα κέφι να τον κάνω με ένα μεγάλο δημιουργό, με δικά του τραγούδια, παλιά, ανέκδοτα. Και έτσι μου αρέσει και αυτό να κάνω, να κάνω παράλληλα και δίσκους που κρατάνε, που θα είναι, ρε παιδί μου, στη βιβλιοθήκη, θα είναι έτσι ναι, σε μια συνολική καριέρα. Ναι. Πέρα από τα δικά σας. Για το δικό μου κέφι. Σας παρακολουθώ και στα social media όλα αυτά, τελευταία, ειδικά με την καραντίνα και τα live που έβγαιναν μπροστά μου και έβλεπα ότι είστε πάντα χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Υπάρχουν στιγμές που κοινατάς Θεοδωρίδου, δακρύζει. Ναι, καλέ, βέβαια. Εννοείται. Τι είμαι, από πέτρα. Εννοείται. Αλλά αυτές δεν χρειάζεται να τις βλέπει ο κόσμος. Ποιος επιμελείται τις εμφανίσεις σας και εγώ. Μόνοι σας. Α, αυτές της προσωπικής μου ζωής εγώ, της επαγγελματικής κουμπάρα μου, η Εύη Παπαϊωάννου. Όλες. Και τι τα κάνετε μετά όλα αυτά τα φορέματα που ρωτάνε τα κορίτσια. Κάπου τα έχουμε έτσι σε ένα ωραίο ντουλάπι και κάθονται, στέκονται. Και μας θυμίζουν τις ωραίες μας στιγμές. Ναι. Και κλείνοντας, έχετε μιλήσει για το αν έχετε κάνει αισθητικές παρεμβάσεις επάνω σας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμως να μου πείτε την άποψή σας όταν βλέπετε νέα κορίτσια, 20 ετών, τις βλέπουμε, να κάνουν παρεμβάσεις τις οποίες τις παραμορφώνουν. Αυτό τώρα είναι μια πάλι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι κατά πώς νιώθει ο καθένας και πώς του αρέσει να βλέπει τον εαυτό του. Και δεν έχει ηλικία αυτό. Αν ένα κορίτσι αρέσκεται να βλέπει τον εαυτό της έτσι, έτσι θα το βλέπει. Και εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να της πούμε οτιδήποτε. Εγώ είμαι υπέρ του τι κάνει τον κάθε ένα ευτυχισμένο. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο βαθύτερο το αίτιο που σε οδηγεί να ξεκινήσεις κάτι από μια μικρή ηλικία όταν δεν το έχεις πραγματικά ανάγκη. Γιατί το γύρας, εντάξει, έρχεται και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει γενικά να ασχοληθώ με λεπτομέρειες της ζωής ενός άλλου ανθρώπου, γιατί δεν αλλάζει κάτι στη δική μου ζωή. Και δεν μου αρέσει και καθόλου το κουτσομπολιό, καθόλου. Οπότε απέχω πάρα πολύ από αυτό και με ενδιαφέρει να έχω γύρω μου χαρούμενους ανθρώπους. Θέλω να είναι χαρούμενοι κάποιοι βλέποντας τον εαυτό τους έτσι, εμένα μου περισσεύει.
Αρκεί να είναι ο άλλος χαρούμενος. Έχετε κρατημένους δικούς σας στίχους στα συρτάρια σας? Όχι. Τίποτα. Δεν γράφω εγώ. Κυρία Θεοδωρίδου, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξη παράσταση στο Radio City. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια στους επόμενους σταθμούς. Το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστώ.